Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης περιέγραψε το περίγραμμα του νέου τρόπου εξετάσεων, λέγοντας ότι θα δημιουργηθεί ένα control system για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας των εξετάσεων, με στόχο ο εξεταστής να βρίσκεται σε απόσταση από τον εξεταζόμενο. Παράλληλα, θα ελέγχεται ηλεκτρονικά όλη η διαδικασία πριν τις εξετάσεις, δηλαδή στα υποχρεωτικά μαθήματα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος για το δίπλωμα. Στόχος του Υπουργείου δεν είναι άλλος από το να εξελιχθεί το φαινόμενο της έκδοσης διπλωμάτων με χρηματισμό του εξεταστή. Επίσης, με την ψηφιοποίηση των σχολών οδήγησης θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος των μαθημάτων για την πιστοποίηση των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας μέσω συστήματος που θα ελέγχει την παρουσία των εκπαιδευόμενων στον χώρο διδασκαλίας. Μέχρι την έναρξη του νέου συστήματος, που προβλέπεται να γίνει αρχές Μαΐου, οι εξετάσεις θα γίνουν με το υπάρχον σύστημα. Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εισόδων του κράτους και μέχρι την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας εξετάσεων, το οποίο αποσκοπεί στον πλήρη, αξιόπιστο και αξιοκρατικό έλεγχο των ικανοτήτων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μέσω ανέπαφων μηχανισμών, είτε με τη χρήση διαδικτυακών και τεχνολογικών μέσων, προβλέπεται μέχρι την 30 Απριλίου 2018, οπότε θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος. Η εξακολούθηση διενέργειας του έργου αυτού ως έχει αναφέρεται σχετικά στην ανακοίνωση.